Να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ζωντανή σύνδεση με τη Σούδα, να πάμε εκεί στους εκπροσώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας και ΔΕΔΙΣΑ Χανίων ένωσαν δυνάμεις, έφεραν στο προσκήνιο μία εξαιρετική πρωτοβουλία και συμμετείχαν 17 σχολεία και συγκεκριμένα 500 παιδιά μαθητές των Χανίων. Βασικός στόχος να κατασκευαστούν χαρταετή με ανακυκλώσιμα από ανακυκλώσιμα υλικά. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Από τη μία κινητοποιήθηκε η μαθητική κοινότητα της πόλης. Από την άλλη βγήκε προς τα έξω και το μήνυμα «Πάμε να κινητοποιηθούμε». Με φόντο την ανακύκλωση και αυτή τη φιλοσοφία πραγματικά και στα Χανιά τα πηγαίνουν περίφημα. Πάμε να συνδεθούμε με... Με τον κύριο Ηλία Φραγκιαδάκη, είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας. Πρόεδρε, καλώς το απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλή Σαραγωστίνα έχουμε. Πρώτη σύνδεση της εβδομάδας μαζί σας με τη Σούδα και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Και από πίσω τι βλέπω, χαρταετούς από ανακυκλώσιμα υλικά. Πόσο ξεχωριστά μηνύματα προέκυψαν? Λοιπόν, χαρταετή από ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά φτιαγμένη από παιδικά χέρια. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Είχαμε 17 σχολεία μέχρι στιγμής, ήρθαν εδώ. Γύρω στα 500 παιδιά ήρθανε και είδανε πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα χαρταετό με ανακυκλώσιμα υλικά. Βέβαια, πολύ σημαντική η προσφορά της ΔΕΔΙΣΑ να είναι μαζί μας, να μιλάει στα παιδιά για την ανακύκλωση, πώς γίνεται η ανακύκλωση, πολύ σημαντικό, και βέβαια πώς φτιάχνουμε ένα ανακυκλώσιμο χαρταετό. Όλα τα παιδιά ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένα, δεν το πιστεύαν ότι θα πάρουν 4 καλάμια και εφημερίδα και κλωστή και θα μπορέσουν να κατασκευάσουν ένα χαρταετό. Και έτσι καθημερινά είχαμε σχολείο εδώ πέρα, στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στο κριτικό παραδοσιακό σπίτι στη Σούδα, και φτιάχναμε χαρταετούς. Επιχειρήσατε να πετάξετε τους χαρταετούς? Βέβαια, βέβαια. Την καθαρά Δευτέρα, από το πρωί, από τις 8 η ώρα έως τις 12, είμαστε στον αυταθλητικό κέντρο, που εκεί όλοι οι χαρταετοί που είχαν φτιάξει τα παιδιά ερχόντουσαν, τους παίρνανε πάλι τα παιδιά, τους βοηθούσαμε και τους πετάγανε. Πάλι ήταν πάλι πολύ σημαντικό, ερχόντουσαν παιδάκια, ψάχνανε ποιο χαρταετό είχαν φτιάξει, γιατί χαρακτηριστικά κόβανε διάφορα σχέδια από τις εφημερίδες και τα κολλάγανε, και βέβαια με αλευρόκολλα. Και αυτό ήταν σημαντικό, που δεν πιστεύανε τα παιδιά ότι με το αλεύρι και το νερό θα φτιαχτεί κόλλα και θα κολλήσει η εφημερίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, Εύη, ξεχωριστή πρωτοβουλία, και δεν είναι η πρώτη φορά που εκεί στο Πολιτιστικό Σύλλογο στη Σούδα μας δίνουν ξεχωριστές ειδήσεις και μια καλή αφορμή προκειμένου να συνδεθούμε και να επικοινωνήσουμε. Πολύ σωστά, και νομίζω το μυστικό που μας είπε και ο κύριος Φραγκιαδάκης, ο πρόεδρος, είναι ότι χρησιμοποίησαν αλευρόκολλα και αυτά τα 2-3 υλικά μπορούν να φέρουν ένα αποτέλεσμα ακριβώς που θα εντυπωσιάσει τα παιδιά. Δεν χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Πρόεδρε, τι να περιμένουμε για το επόμενο διάστημα? Εμείς δεν σταματάμε καθόλου, το έχετε δει. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Θα μας ξαναδείτε σύντομα. Έχω να σας πω ότι ο χαρταετός ήταν από την αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τους χαρταετούς. Υπήρχαν ζωγραφιές πάνω στα πύληνα με τους χαρταετούς. Και μετά από εκεί ήρθαν οι Κινέζοι και όλα αυτά. Άρα είμαστε πρωτοπόροι. Μπράβο. Λοιπόν, μην ξεχνάμε τις ρίζες μας, μην ξεχνάμε το... Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Τους χαιρετισμούς μας, τους χαιρετισμούς μας. Πολύ, πολύ σημαντικό τα παιδιά να μαθαίνουν την ανακύκλωση. Πολύ σημαντικό. Να είστε καλά, κύριε Φραγκιαδάκη. Καλησπέρα. Την καλησπέρα μου. Ευχαριστούμε πολύ.